11 συνολικά συνεργεία σε όλη την Κρήτη επιχειρούν καθημερινά κάνοντας ψεκασμούς κατά των κουνουπιών. Οι ζεστές μέρες έχουν μετατρέψει όπως κάθε χρόνο σε καθημερινό εφιάλτη την προστασία από τα κουνούπια, ενώ δεν λείπουν και φέτος οι περιοχές που το πρόβλημα είναι εντονότερο. Τραγικό πρόβλημα με τα κουνούπια. Εγώ τώρα έχω ανοίξει εδώ το μαγαζί. Είναι φοβερό πρόβλημα. Όλο το ταβάνι του μαγαζιού ήταν γεμάτο από κουνούπια. Όλο το ταβάνι. Δηλαδή δεν υπήρχε σχεδόν χώρος που να φαίνεται το άσπρο του μαγαζιού. Στο γιόφυρο, όπως λένε οι κάτοικοι, τα κουνούπια επιτίθενται αδιακρίτως. Με την πραγματικότητα να εξηγούν ότι είναι όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, την ώρα που κάποιοι άλλοι δεν διστάζουν να πούν ότι είναι ακόμη χειρότεροι. Δεν ραντίζουν τον ποταμό, δεν κόψαν τα καλάμια. Αν δεν καθαριστεί ο ποταμός, τα βλέπετε. Το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Άλλους κόσμους δεν ξέρει τόσο όσο εσύ εδώ. Φλιτάρω. Δεν ανοίγω, με έχω με τη σίτα. Φέτο ειδικά και στο σπίτι, από την αρχή του, δηλαδή ούτε το χειμώνα δεν είχαμε κουνούπια. Και το χειμώνα ακόμα είχαμε κουνούπια. Τα συνεργεία που καθημερινά επιχειρούν στην Κρήτη δίνουν ένα δευτερόλεπτο το στίγμα τους, πού βρίσκονται, σε ποιες περιοχές κάνουν ψεκασμούς και πόσο συχνά. Έχουμε 11 συνεργεία τα οποία ψεκάζουν σε όλη την Κρήτη, όπως τα βλέπετε με τις γούλες αυτές. Στη συνέχεια, αν θέλουμε, ζουμάρουμε για να δούμε το κάθε συνεργείο, παραδείγματος χάρη εδώ. 11 συνεργεία γίνονται σε όλη την Κρήτη, σε 3.500 χαρτογραφημένες εστίες, οι οποίες ψεκάζονται από 7 έως 15 ημέρες η κάθε μία, ανάλογα με το τι διαπιστώνουν τα συνεργεία, αν υπάρχουν πρωινήφες κουνουπιών. Παραδείγματος χάρη ο Γιώφυρος, που είναι μια πολύ μεγάλη εστία, ψεκάζεται κάθε 7 ημέρες. Πέρσι κάνανε συνέχεια ψεκασμού στον ποτάμο και πήγε να πάνε. Είχε αποτέλεσμα. Φέτος δεν τα έκανα ακόμα. Οι εστίες, όπως εξηγεί ο Διευθυνής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, φτάνουν τις 3.500 σε όλο το νησί και ψεκάζονται αναδιαστήματα, δίχως να δημιουργούν πρόβλημα για τους κατοίκους. Όσον αφορά τη δυσφορία των πολιτών, όπως τόνισε, μάλλον οφείλεται σε ιδιωτικές εστίες, μέσα σε σπίτια που λιμνάζοντα νερά. Ακόμη και σε πιατάκια από γλάστρες, που όσο περιορισμένη ποσότητα στάσιμου νερού έχουν, αρκεί για να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Κυρίως είναι εστίες που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Δυστυχώς. Πρέπει να γίνει συνείδηση πλέον όλων ότι τα κουνούπια διευκολύνονται από εμάς τους ίδιους και αναπαράγονται μέσα στο σπίτι μας ή στους εξωτερικούς χώρους της αυλής μας. Αντιμετωπίζουμε το κλασικό τρόπο, με σίτες, με φυδάκια, με ό,τι μπορεί ο κάθε άνθρωπος κάνει. Παρότι έχω κάνει απεντόμωση, εγώ στο χώρο μου μέσα, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε το κομμάτι αυτό. Είναι αβάσταχτο. Πάντως, σε ό,τι αφορά την κάλυψη αναγκών, την ώρα που οι κάτοικοι σε περιοχές όπως το Γιόφυρο λένε ότι την αντιμετώπιση του προβλήματος τη διαμόρφωσαν οι ίδιοι με δικούς τους ψεκασμούς, καθώς δεν είδαν συνεργεία να ψεχάζουν κοντά στα σπίτια τους, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας δεν παρέλειψε να τονίσει ότι εκτός από την πρόληψη των κατοίκων, καταγγελίες για προβλήματα με σμήνη κουνουπιών καταγράφονται από την υπηρεσία και ψεκασμοί κατά περίπτωση μπορούν να επαναλαμβάνονται.